Θα μπορούσαμε να είμαστε αδελφές. Πώς σε λένε? Εσύ πρώτη. Σε παρακαλώ, λέγε με Ανελίζ. Ανελίζ, έχεις το ίδιο όνομα με τη Βασιλοπούλα. Να. Ω, είμαι η Έρικα, η ψηλοτάτη. Δεν θα έπρεπε να είσαστε μέσα στο κάστρο? Απολαμβάνω μια γεύση ελευθερίας πριν να παντρευτώ την επόμενη εβδομάδα. Με έναν άγνωστο. Τουλάχιστον δεν είστε υπηρέτρια. Υπηρέτρια, είπες? Άμα θέλεις πρωινό ζεστό, η κυρία Καρταπή, να τα φέρεις μόνη σου τα αυγά. Όμως είναι μακριά και βρέχει και έχει παγωνιά. Εγώ έχω μια γωνιά. Αχ, να μου στο κρεβάτι μου να κοιμάμαι ως αργά. Αλήθεια? Αλήθεια, αλλά δεν πειράζει, δηλαδή έχω συνηθίσει. Και εσύ? Λοιπόν... Όταν θέλω πρωινό ζεστό, το κουδούνι μου χτυπώ. Τρέχει αμέσως η πυρέτρια με το δίσκο το χρυσό. Μου τρίβει και τα πόδια μου και ακούω μουσική. Μα εγώ μες στα βιβλία μου θα θέλα να χαχαθεί. Πώς μοιάζουμε εμείς, εγώ και εσύ, η κάθε μια επιθυμεί το όνειρο να βγει αληθινό. Ναι, μοιάζουμε εμείς οι δυο. Ποτέ δεν το είχα φανταστεί. Εσύ εγώ και εγώ εσύ. Τι φοβερό σαν δυο σταλιές νερό. Είσαι τραγουδίστρια? Όχι, δουλεύω στις Madame Carp το αναμορφωτήριο, δηλαδή το κέντρο φορέματος. Μ' αρέσουν τα φορέματά της. Εγώ έραψα αυτό που φοράς. Εσύ το έραψες? Είναι το αγαπημένο μου. Το σχέδιο φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι, δεν είναι. Πρώτα παίρνω ένα ύφασμα και διαλέγω το πατρόν. Και το ράβω πίσω και μπροστά να το φόρεμα. Λοιπόν, το φοράω εγώ, στη γυρνώ και χτίζω το χορό. Η ζωή θα ήταν πιο όμορφη με κατάλληλο γαμπρό. Ποτέ δεν θα το πω στη μητέρα μου, δεν θέλω να την απογοητεύσω. Σε καταλαβαίνω απολύτως. Πώς μοιάζουμε πραγματικά, εσύ και εγώ. Το βλέπω αυτό. Ευθύνες έχουμε κι οι δυο. Κάνουμε αυτό που είναι σωστό, πάντοτε το σωστό. Ναι, μοιάζουμε εμείς οι δυο. Πώς μοιάζουμε, πώς μοιάζουμε εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Μπορεί ο καθένας να το δει. Με μια καρδιά, με μια καρδιά κι αληθινή φωνή. Μοιάζουμε πολύ, εκτός από τα μαλλιά μας. Σαν δίδυμες.